Η γεώτρηση στην περιοχή της Βουπρασίας αντικαταστάθηκε πλέον από ένα βιολογικό φίλτρο που εγκαταστάθηκε στο υδραγωγείο της περιοχής. Τα παράπονα από τους κατοίκους πως το νερό δεν έβγαινε καθαρό ήταν πολλά, τώρα όμως αυτό αποτελεί παρελθόν. Το μεγάλο πλεονέκτημα του φίλτρου αυτού είναι ότι χρησιμοποιούμε μικροοργανισμούς και ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τη λειτουργία του φίλτρου είναι τέτοιος ώστε να μην χρειάζεται μηχανικός αερισμός όπως χρειάζεται για τα βιολογικά συστήματα. Έτσι καθαρίζουμε το νερό χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Πρόκειται για μια καινοτόμου και επιστημονική μέθοδο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μάλιστα, το νερό καθαρίζεται αυτόματα μέσω ειδικών μηχανημάτων που περιέχει το βιολογικό φίλτρο. Έτσι, οι κάτοικοι γλιτώνουν και το κόστος του καθαρισμού. Είναι ένα επίτευγμα επιστημονικό. Διότι για μας το πρακτικό όφελος είναι ότι έχει μηδέν κόστος λειτουργίας. Και βέβαια είναι θεαματικό να βλέπεις ένα νερό το οποίο μυρίζει πριν σε λίγη ώρα και την άλλη μεριά της σωλήνας να βγαίνει καθαρό και να μπορείς να το πιείς. Το βιολογικό φίλτρο για την επεξεργασία απόσημου νερού εφήβραν φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έτσι, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρίσου, τότε αποφάσισαν να εγκαταστήσουν μια πιλωτική μονάδα για να διαπιστώσουν εάν αυτά που πραγματοποιούσαν στα εργαστήρια της σχολής τους γίνονταν πράξη. Κάτι που τελικά συνέβη.